Ειδικά το έργο αυτό, μέσα από την περίπτωση, διότι έχει πάρει το πρώτο βραβείο παγκόσμιο. Mm-hmm. Σε ποια έκθεση? 57 κρατών το 2000 με το Millennium έγινε αυτό. Mm-hmm. Που βγήκα πρώτος μεταξύ 57 κρατών και με βράβευσε ο ίδιος ο Κάρολος Αγγλίας μέσα στο Μπέκερ. Mm-hmm. Υπάρχουν ντοκουμέντα, θα τα δείτε όλα. Και ό,τι υπάρχει θα είναι στο τίτλος, ο τίτλος του έργου. Ο τίτλος του έργου είναι «Απέραντο γαλάζιο». «Απέραντο γαλάζιο». Mm-hmm. Οι εμπνεύσεις των έργων σας έχουν να κάνουν κατά κύριο λόγο με τη φύση, με την πατρίδα, με την Ελλάδα, με τον ήλιο, τη θάλασσα. Ακριβώς, με τη φύση, με την, όπως βλέπετε υπάρχουν και έργα μόνο φύση, υπάρχουν θαλασσινά, mm-hmm. υπάρχει ο βυθός της θάλασσας, ο οποίος από κάποια ειδικότητα σαφά και τώρα τι να πω άλλο. Σε ένα τέτοιο έργο διακρίνουμε το βαθύτερο ψυχισμό του δασκαλάκη που δείχνει ότι με κοιτάει με έναν με έχει μια οπτική γωνία ανθρώπινη προς τη φύση. Υπάρχει κάποιο μήνυμα που προκύπτει μέσα από αυτό το έργο? Ίσως καθαρές θάλασσες. Εννοείται. Mm-hmm. Ακόμα και το βιογραφικό που έχει τυχοκολληθεί, γι' αυτό μιλάει, για το Αιγαίο μας, το καθαρό και... Mm-hmm. Άρα σωστά έπεσα. Και πάμε στο επόμενο έργο. Το επόμενο έργο. Εδώ πάμε αλλού. Είναι του διαστήματος αυτά τα έργα, μοναδικά. Αυτά τα έχω... Είναι έχει μια τρισδιάστατη μορφή, σωστά. Τρισδιάστατα. Όλα αυτά που βλέπετε γίνονται από δύο υγρά. Από υγρό. Από υγρό γίνεται. Όλη η κατασκευή. Μάλιστα. Ο χρόνος περαίωσης ενός τέτοιου έργου... Δεν μπορείτε να το ξέρετε. Γιατί δεν βγάζω ένα έργο. Αχα. Κάνετε πολλά ταυτόχρονα. Περνάτε κάποιο μήνυμα, διάστημα? Το διάστημα είναι κάποτε και έκανα μεγάλη δουλειά με το διάστημα. Δεν ξέρω αν τα ακούσατε στην τηλεόραση, γιατί έκανα με πειράματα. Ξεκινήσαμε καλαμπουρίζοντας και φτάσαμε μέχρι να με καλέσει και ο Ρώσος ο πρίσβης. Έστειλα 5.000 μέτρα πήγε πύραυλος. Μάλιστα. Άρα... Κατασκευή παιχνιδιού, αλλά με ποντίκι και αλεξίπτωτο. Αχα. Ναι, αυτό έγινε το 59. Απίστευτο. Αυτό δεν τα ξέρει ούτε οι φίλοι μου. Mm-hmm. Αυτό είχε γίνει σάλος τότε, το 1956. Mm-hmm. Ωστόσο, βλέπουμε, παρατηρούμε ότι έχετε το και... Το Δυρό. Ναι, το σπηλαιό του Δυρού. Οι χρωματισμοί που είναι μοναδικοί αυτά τα χρώματα που χρησιμοποιείτε. Πράγματι, προσπαθώ να είναι όπως οι σταλαγμίτες και οι σταλαχτίτες, δηλαδή. Mm-hmm. Και ο φωτισμός που πέφτει εδώ. Αυτά τα χρώματα, όπως καταλαβαίνετε, γίνονται από τη φύση μόνο τους δημιουργούν. Mm-hmm. Mm-hmm. Διότι ένα σαλαγμίτι ή σαλαχτίτι όταν το δούμε είναι κάπως στο χρώμα το μπέζ, ναι. Ας το πούμε, ναι. Οι χρωματισμοί αυτό βλέπω. Από τους φωτισμούς που κάνει μέσα. Ναι, ναι. Ωστόσο παρατηρούμε στον επόμενο πίνακα που θα μας πείτε, ναι, τι είναι. Εδώ είναι τα πράσινα κοράλια τα οποία όλα υπάρχουν στην πραγματικότητα. Δηλαδή, είναι και εικόνες δικές σας. Δηλαδή είναι εικόνα δική σας, δηλαδή είναι, το έχετε δει μυαλό, και είναι αποτυπωμένο. Το μυαλό μου. Αχα. Το μόνο παίρνω ιδέες εγώ. Mm-hmm. Ή από ένα ντοκιμαντέρ, mm-hmm. ή καταλαβατέ. Ναι, ναι. Ιδέες. Και φτιάχνω το πραγματικό κοράλι. Όλα τα κοράλια αυτά που βλέπετε υπάρχουν στην πραγματικότητα. Έχει και μια αλήθεια αυτός ο πίνακας, δηλαδή είναι, λες και είναι πιστικός, σε πείθει για την πραγματικότητα. Προσπαθώ, βγάζω έξω, δεν τα φάβω μέσα στο υλικό. Αχα. Τα βγάζω έξω, είναι πιο διακοσμητική, αρέσει στον κόσμο. Για να φαίνεται περισσότερο. Ναι, αν ήθελα, μπορούσα να τα σκεπάσω όλα με το υγρό.
Εδώ παρόμοια σκέψη φαντάζομαι. Βυθός. Ναι, όλα αυτά με την ίδια σκέψη, όπως το είπατε. Ναι. Αυτός ο πίνακας, ο οποίος είναι το πρώτο που έπεσε στο μάτι μου, αυτός είναι Ελλάδα, ελάτε το καλοκαίρι. Είναι κοντά στη Ζάκυνθο. Α, είναι υπαρκτό το μέρος. Ναι. Μάλιστα. Έχετε φωτογραφηθεί και το έχω φτιάξει οπωσδήποτε σε εργαστήριο, δεν μπορώ να κάνω. Δεν είναι πιο... Είναι λιγορό γυαλί. Ναι. Είναι για να δίνει το τρισδιάστατο του θέματος. Ακριβώς. Είναι υγρό γυαλί, αφού πρώτα φτιαχτεί ο βυθός σε ζωγραφικό και αναγκαστικό, μετά κίνα για το πάνω, μεγάλη διαδικασία, δεν είναι εύκολο. Και εδώ όλα αυτά που βλέπετε τα βράδια γίνονται από δύο υγρά, όπως είναι αυτά. Μάλιστα. Πάμε και στον επόμενο πίνακα. Και το κοράλι αυτό, το υγρό γίνεται. Το ίδιο υλικό. Τα ψάρια γίνονται ζωγραφικοί απάνω. Είναι στο χέρι. Και με αερογράφο, διότι είναι πολύ λεπτό δουλειά. Φαντάζομαι ότι, υποψιάζομαι ότι ένα τέτοιο έργο σας παίρνει πάρα πολύ χρόνο και μου κάνει εντύπωση πώς μπορείτε και δουλεύετε ταυτόχρονα πολλά έργα. Είναι θέμα πείραση. Αυτός είναι ο Ευάγγελος Δασκαλάκης. Οκ. Πάμε και στα επόμενα κομμάτια, να έρθουμε σε αυτόν που είναι... Δεν είναι... Φεύγουμε από το βυθό. Το βυθό και πάμε σε κάτι πιο επιφανία. Επιφάνεια. Επιφάνεια. Η φύση εδώ, όλα αυτά που βλέπετε, από αυτά γίνεται πάνω στα μουσαμά. Αυτή είναι η αξία του. Αχα. Δεν το κάνω σαν να πω πάνω, επειδή ο άλλος φοβάται να το βλέπει, παίρνει πιο μεγάλη αξία. Αχα. Τα υλικά που φτιάχνουν είναι ελαστικά όταν πήξουν από μία μάζα που φτιάχνουν και χτίζεται με μία μικρή σπατουλίτσα αυτό το πράγμα που βλέπω. Και τα βουνά και τα πυλώματα, βλέπετε τι ελαστικότητα υπάρχει. Για να μπορεί να ξεσκονιστεί, να καταλάβει. Ωστόσο είναι και αυτό μια εικόνα πραγματική που την έχετε αποτυπώσει στο μυαλό σας. Μάλιστα. Θυμίζει κάποιο μέρος όπως ο επόμενος πίνακας. Αυτά είναι περισσότερο από το μυαλό μου, ένα συνδυασμό. Καταλάβατε. Το βουνό, πράσινο. Ναι. Το συγκεκριμένο, ας το πούμε, είναι τα βαρδούσια. Φαίνεται. Α, τα βαρδούσια όρη. Άλογα. Λοιπόν, εδώ είναι... Ισχύς. Ισχύς. Τα παλούσα που λέγανε, τα Ιδιάνικα. Αχα. Ναι. Είχα δει και με την ποσία, ας το πούμε, και κάθισα να το φτιάξω, Είναι τρομερό έργο. Ναι, είναι φανταστικό έργο. Έχω γράψει για αυτό το έργο και ο μεγάλος αγιογράφος αυτό είναι μια μεγάλη οπτική από τον ουρανό. Αυτό... Ναι, είναι από ψηλά το... Και αυτό Ζάκυνθος. Α, Ζάκυνθος. Μάλιστα. Μάλιστα. Αυτός ο επόμενος είπατε βαρδούσια. Εδώ έχω πήγε ένα κυνήγι, το φωτογράφησα εδώ. Αχα. Και το φτιάξα. Τέλεια. Το επόμενο μέρος. Αυτό είναι και αυτό είναι φανταστικό, αλλά είναι έργο αυτό εδώ. Το είχα κράχτη σε όλες τις εκθέσεις. Με έχω κάνει 70 ατομικές εκθέσεις. 70 ατομικές εκθέσεις. Πλούσια ιστορία του κυρίου Δασκαλάκη. Αυτό είναι φανταστικό. Κάνω συνδυασμούς, πώς να σας δώσω, αν καταλάβω. Βλέπω θάλασσα, βλέπω δέντρα, βλέπω βουνό, αλλά πάντα έχει το τρισδιάστατο αυτό. Εδώ αυτό να δείτε, αυτό είναι το δασκαλιό του πόρου. Το δασκαλιό του πόρου. Το νησάκι αυτό που γίνεται γάμια σε αυτό το νησάκι. Α, μάλιστα. Η εκκλησία πάνω. Ναι, βλέπω τη μικρή εκκλησία. Λοιπόν, αυτό είναι μόλις το καράβι βλέπει τον πόρο φάτσα, αριστερά είναι αυτό το νησάκι. Που ήταν και ο ναύστο, ο ρωσικός ναύσταθμος. Αχα. Εδώ τώρα τελευταία αυτό έγινε οι κολυμπητές. Ένα φανταστικό μέρος φαντάζομαι. Ναι, είναι φοβερή. Έχει χυθεί υγρό γυαλί και είναι στο κενό, βλέπετε, λέμε. Ωστόσο έχει μια πραγματικότητα, μια αλήθεια. Φεγγάρι. Τώρα τελευταία έγινε, αυτό είναι
4 δισεκατομμύρια χρόνια από τη γέννηση της γης. Mm-hmm. Είναι ο Δίας. Ο Δίας. Συμβολίζει κάτι το... Όλα. Βλέπουμε σε πολλά έργα σας διάστημα. Συμβολίζει κάτι για το σύμπαν, ότι πιστεύετε στο σύμπαν, στην ενέργεια, παντού υπάρχει ενέργεια. Έχω πολλά στο μυαλό μου πάνω σε αυτό, αλλά δεν μπορούσα να... Να τα αποτυπώσετε όλα μαζί. Πόσα έργα έχουμε σε αυτή την έκθεση δικά σας, πόσα είναι τα έργα σας που εκτίθονται εδώ σε αυτή την έκθεση. Εδώ είναι με τα μικρά αυτά μαζί. Ναι. 53. 53 έργα. Και αν τελειώσουμε με τα μεγάλα έργα κάπου εδώ. Αυτά είναι φανταστικά έργα. Mm-hmm. Mm-hmm. Φοβερά, τα έχω κάνει. Mm-hmm. Κοιτάξτε, mm-hmm. ένα κουμπάει απέναντι. Mm-hmm. Αυτό το ονομάζουμε η αποστολή. Η αποστολή. Δεν ακουμπάει απέναντι. Δηλαδή στο κενό. Ναι, ναι, όλα είναι στο κενό. Εδώ είναι η φυγή μετά την καταστροφή της γης. Αχα. Και εδώ μέσα έχει ανθρωπίνη. Οι πιλότοι. Αχα. Εδώ είναι η καταστροφή, είναι που έγιναν όλα ερήπια. Disaster. Αρμαγεδόν. Είναι ο σκελετός. Μάλιστα. Τι ειδικότερα είναι αυτή η έκθεση για σας, έχετε κάνει τόσες εκθέσεις, η συγκεκριμένη, την αναδεικνύει, τι θέλατε να πείτε, να μας δώσετε. Εδώ θα σας πω κάτι. Εγώ κάνω την έκθεση αυτή εδώ, που μοιάζει και σαν υγρίο. Mm-hmm. Και επειδή αγαπώ πάρα πολύ το δήμαρχο παλαιού Φαλήρου, το Διονύση το Χατζηδάκη, ο οποίος θα έρθει αργότερα, τον εκτιμώ πάρα πολύ, πιστέψτε μου, γι' αυτό ήθελα να γίνει η έκθεση. Mm-hmm. Αλλά και το 2004, mm-hmm. που είχα πάρει το πρώτο βραβείο παγκόσμιο με το έργο αυτό απέναντι, mm-hmm. Με πρόβλεψε η κυρία Πετραλιά. Είχαν έρθει τότε, έγινε τιμητική μεγάλη. Μάλιστα. Σε άλλη αίθουσα που είχαμε. Μάλιστα. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία στο δικό σας. Βέβαια, αλλά... Νομίζω τώρα ότι... Τώρα με φιλιάσατε και...